Θα αλλάξουμε θέμα και θα έρθουμε τώρα στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Ξεκίνησε μια κουβέντα για αυτό και σε πολιτικό επίπεδο. Εμείς όμως θα μείνουμε στο τεχνοκρατικό. Την βοήθεια ειδικών θα ζητήσουμε. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, γνωστό δικηγόρο και εργατολόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το νέο νομοσχέδιο, πώς το διαβάσατε, ποια σημεία ξεχωρίζετε, ποια πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας? Κοιτάξτε, το νέο νομοσχέδιο σε μεγάλο βαθμό έχει διατάξεις οι οποίες αφορούν την κύρωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1152 του 19, μιας οδηγίας η οποία έρχεται να βάλει πιο διαφανείς όρους στην αγορά εργασίας. Βέβαια, η χώρα μας καθυστέρησε αρκετά να κυρώσει την οδηγία αυτή, είναι οδηγία του 19. Και μόνο μόλις κινδυνεύσαμε με πρόστιμα για την μη κύρωση, λίγο καθυστερημένα έρχεται η οδηγία. Περιλαμβάνει μέσα διατάξεις, οι οποίες αρκετές είναι θετικές. Για παράδειγμα, υπάρχει ένταξη η οποία αφορά το να υπάρχουν προβλέψιμοι όροι, να πρέπει να κοινοποιούν οι εργοδότες αντίγραφα των συμβάσεων στον εργαζόμενο, να τον ενημερώνουν ποιος είναι ασφαλιστικός φορέας, να αναρτούν στην εργάνη την σύμβαση εργασίας. Λέει ρητά ότι αν σε περίπτωση διεκδικήσει εργαζόμενος δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία, όπως αντίγραφα συμβάσεων, και απολυθεί, αυτή η απόλυση θεωρείται καταχρηστική και άκυρη και εγείρει δικαίωμα αποζημίωσης των εργαζόμενων. Έχει μέσα θετική διάταξη όσον αφορά την αδήλωτη εργασία. Βάζει το πρόστιμο για την υποδηλωμένη εργασία ίσο με εκείνο της αδήλωτης στα 10.500. Άρα δίνει ένα μεγάλο κίνητρο σε επιχειρήσεις να μην παραβιάζουν την νομοθεσία και να δηλώνουν τα πραγματικά ωράρια, διότι ναι μεν έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά πάλι πάρα πολύ συχνά βλέπουμε περιστατικά όπου άλλος δηλώνεται για 4 ώρες ενώ δουλεύει 8 ώρες. Ναι. Ή δηλώνεται για 8 ώρες αλλά απασχολείται και υπεροριακά. Πλέον η παραβίαση αυτή έχει το ίδιο πρόστιμο με την εντελώς μαύρη εργασία, ας πούμε, επιτρέπει. Με τη μη δήλωση. Και είναι θετικό αυτό. Ωραία. Όπως έγινε μεγάλη κουβέντα για το θέμα της παράλληλης απασχόλησης. Ναι. Εκεί στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Ήδη και το Εργάνη και ο ΕΦΚΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεχόντουσαν το να δουλεύει κάποιος ένα 8ωρο και ένα 4ωρο. Δεν υπήρχε ζήτημα αν είναι νόμιμο ή όχι. Η κυβέρνηση τι κάνει απλά, έρχεται και αυτό το οριοθετεί στην εργατική νομοθεσία, ενώ έως τώρα δεν ήταν οριοθετημένο. Άρα παντρεύει την εργασιακή με την ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι πιο πολύ διαδικαστικό στο να είναι τυποποιημένο στον νόμο παρά ουσίας. Ό,τι ίσχυε συνεχίζει να ισχύει. Άρα ούτε μεταρρύθμιση είναι κάτι γνώμη που λέει η κυβέρνηση, ούτε δαίμονας που λέει η αντιπολίτευση. Είναι ακριβώς η απεικόνηση της ήδη πρακτικά νομικής πραγματικότητας και σε επίπεδο νομοθετικό. Τα γκρίζα σημεία, αν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά, ναι, είναι κατά τη γνώμη μου δύο. Το ένα είναι η αλλαγή στο πώς γίνεται η διευθέτηση ωραρίου εργασίας. Θυμάστε κι εσείς λογικά ότι το 2021 η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο, τον νόμο Χατζηδάκη, όπου έλεγε ότι μπορεί κάποιος να εργάζεται και πάνω από 8 ώρες την ημέρα και έως 10 ώρες, αρκεί να αντικαθιστά ο εργοδότης με ρεπό αυτές τις παραπάνω ώρες. Ο εργοδότης βέβαια δεν θα πλήρωνε προσάφηση υπερορίας στην πάνω από 8 ώρες εργασία, αλλά αφού θα έδινε ρεπό κάποια άλλη ημέρα, για παράδειγμα για πενθήμερο 8 ώρων, τετραήμερο 10 ώρων, δεν θα είχε κάποια άλλη υποχρέωση. Ναι. Τότε στην κριτική που ασκήθηκε, ο τότε υπουργός έλεγε ότι μα βάζουμε μέσα ρητή διάταξη ότι μόνο αν το ζητήσει ο εργαζόμενος θα γίνεται αυτό. Και αυτό απαντούσε και στην κριτική που ασκούταν είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα, είτε από ειδικούς είτε από την αντιπολίτευση. Τώρα αλλάζει αυτό και αντί για έγγραφο αίτημα εργαζομένου αναφέρεται έγγραφη συμφωνία. Είναι πολύ διαφορετικό. Μπορεί να μοιάζει γραμματολογικά μια μικρή αλλαγή, όμως είναι τελείως άλλο πράγμα να πεις στον εργαζόμενο κάνε μου αίτημα και τελείως άλλο πράγμα να του πεις σου προτείνω αυτό, συμφωνείς ή όχι. Εκεί ο εργαζόμενος, όσο πιο αδύναμος κρίκος στην εργασιακή σχέση, είναι πάρα πολύ οι τρόποι που μπορεί να πιεστεί και να συνενέσει σε κάτι το οποίο πρακτικά δεν θέλει. Απόλυτα κατανοητό το επιχείρημα. Και πρέπει και να εξηγήσει κατά τη γνώμη μου και η κυβέρνηση τι είναι εκείνο που άλλαξε σε σχέση με το 2021, ναι, και αυτό που έλεγε εκείνη ότι δεν κάνει. Τώρα το κάνει. Κακό, έκανε αυτό, τώρα κάνει ακριβώς το συγκεκριμένο ζήτημα. Το δεύτερο σημείο, ναι, είναι οι λεγόμενες συμβάσεις παραγγελίας. Ναι. Συμβάσεις μηδενικών ωρών.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εφαρμοστεί και αν όντως στηρίζεται σε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή στην οδηγία την οποία αναφέρατε νωρίτερα. Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν λέει πουθενά ρητά για εφαρμογή αυτής της διάταξης. Αφήνει το ενδεχόμενο ανοιχτό σε συμβάσεις. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Συμβάσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται με το στόμα και να μπαίνουν ένσημα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν κάτι και οι τηλεθεατές. Η σύμβαση εργασίας έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, όχι συστατικό. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να κάνω μία σύμβαση με εσάς, προφορική, και να βάλω το ημερομίσθιο και το ένσημο. Δεν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει έγγραφη σύμβαση, δεν μπαίνει το ένσημο. Εδώ τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, να τις κάνουμε, θεωρώ ότι εφαρμόζω την οδηγία, επειδή θα είναι έγγραφες. Αυτό είναι σωστό. Και είναι θέμα διαφάνειας. Απ' την άλλη μεριά όμως, και αν είναι μεγάλη διαφορά. Λέει η κυβέρνηση ότι αυτό το κάνουν για τις επιχειρήσεις catering. Όπου σήμερα λέει παίρνει κάποιος σπίτι των άλλων και τον απασχολεί για μία μέρα, θα είναι γραπτό. Τώρα τι πάει να συμβεί όμως? Λέει μέσα στο νομοσχέδιο ότι μέσα στη σύμβαση αυτή δεν προδιατυπώνονται ούτε συγκεκριμένες ώρες, ούτε συγκεκριμένες μέρες, ούτε ισχύουν κατώτατα όρια αμοιβών, ούτε ισχύουν επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις. Και απλά θα υπάρχει μία δέσμευση για έναν ελάχιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανά μήνα, όπου θα προκύπτει από τη σύμβαση. Mm-hmm. Κάλλιστα, εγώ μπορώ να φωνάξω εσάς και να σας πω: εγώ δεσμεύομαι να σας απασχολήσω 8 ώρες το μήνα. Θέλεις? Και εσείς λέτε, προφανώς γιατί έχετε ανάγκη τη δουλειά, το δέχομαι. Εγώ, η υποχρέωσή μου τελειώνει στις 8 ώρες. Μπορεί να μην σας απασχολήσω καμία ώρα παραπάνω. Εσείς όμως είστε υποχρεωμένος, οποιοδήποτε Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, σας ενημερώσω μία μέρα πριν, να είστε σε ετοιμότητα και να εργαστείτε και ενδεχομένως να αρνηθείτε άλλες εργασίες που μπορεί να προταθούν. Γιατί έχετε δεσμευτεί σε εμένα. Ναι. Και αν δεν έρθατε την ημέρα που σας καλώ, εγώ κάλλιστα έχω το δικαίωμα να θεωρήσω ότι έχετε παραβιάσει ένα βασικό όρο της σύμβασης και να προχωρήσω σε καταγγελία σύμβασης. Άρα είναι μία υπέρμετρη δέσμευση του εργαζομένου και μία παροχή περαιτέρω δικαιωμάτων στον εργαζόμενο, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει μία μονομέρεια, δεν είναι δύο ίσα μέρη στην εργασιακή σχέση. Και εδώ έρχεται και ενισχύεται περαιτέρω η πλευρά του ήδη ισχυρού στη σύμβαση. Και χωρίς να θέλω να σας βάλω στο μυαλό του νομοθέτη, είναι να αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ρύθμιση εντός, αφού δεν είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση. Αυτό, όπως και το θέμα της διαθέτησης ωραρίου, όπως και το ζήτημα της εξαήμερης εργασίας, όπου πλέον νομοποιείται, mm-hmm. δείχνουν μία κατεύθυνση προς την περαιτέρω ευελιξία, χωρίς αυτή να συνοδεύεται απαραίτητα με ασφάλεια. Ναι. Γι' αυτό λέω, το νομοσχέδιο έχει δύο όψεις. Η μία είναι πράγματι διατάξεις που χτυπάνε σε έναν βαθμό την υποδηλωμένη εργασία και βάζουν κάποιους όρους να είναι γραπτά κάποια πράγματα, να έχει δικαιώματα ο εργαζόμενος. Αυτό τα έχει το νομοσχέδιο και προκύπτουν από την οδηγία. Έχει όμως και δύο διατάξεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου οδηγούν σε ευελιξία χωρίς ασφάλεια. Η αλλαγή όσον αφορά το εξαήμερο είναι μια πρακτική που πράγματι στην αγορά ισχύει. Η βιομηχανία έχει ανάγκη για παραπάνω μέρες, ήδη απασχολεί ανθρώπους έκτη μέρα, τους πλήρωνε με 30%, το νομοσχέδιο το κάνει 40%, αυτό είναι καλό απ' τη μία. Mm-hmm. Απ' την άλλη, τι αλλάζει? Ότι όντας αυτό πια νόμιμη εργασία και όχι υπερορία ή υπεργασία, ο εργαζόμενος που δεν θέλει να δουλέψει έκτη μέρα δεν μπορεί να το αρνηθεί. Mm-hmm. Ενώ έως τώρα εγώ μπορούσα να πω: όχι, εγώ θα δουλέψω 5 μέρες, θα δουλέψει ο άλλος έκτη άμα θέλει. Εγώ παράνομη υπερορία δεν κάνω. Τώρα θα σου πει ο εργοδότης, μα τώρα ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να απαιτήσω από εσένα να εργαστείς την έκτη μέρα. Κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.